θέσκαμε μια πολύ και ιστορική συνάντηση, μια πολύ σημαντική συνάντηση. Ναι. Για πρώτη φορά συνεδρίασε το τοπικό συμβούλιο πρόληψης παραβατικότητας. Συμμετείχαν όλοι οι θεσμικοί φορείς που συγκροτούν το συγκεκριμένο όργανο, αλλά και απλοί πολίτες. Έγινε μια πολύ καλή κουβέντα. Αναλύθηκε, και εκεί έχουμε περίπου συμφωνία, αναλύθηκε το τι εγκληματικότητα έχουμε στην περιοχή του Δήμου Κορινθίων. Και βεβαίως πιστεύω ότι μπήκαν και οι βάσεις για να δούμε το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή οι πρώτες αποφάσεις έχουν πάρθει και θα ξεκινήσουν τα αντίστοιχα έγγραφα να υπάρξει ενόχληση στα αντίστοιχα Υπουργεία, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά και στην Εισαγγελία, στην Αστυνομική Διεύθυνση που είχε εκπρόσωπό της, για ό,τι πρέπει να γίνει για να αρχίσουμε να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς όλοι μας. Σήμερα, με την αύξηση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας, έχουμε καταντήσει, και χρησιμοποιώ τη λέξη καταντήσει, να μην μπορούμε να ασχοληθούμε στοιχειωδώς για κάποιες δραστηριότητες αναπτυξιακές. Δεν μπορούν οι αγρότες μας κυρίως να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Κάθε μέρα κινδυνεύουν και έχουμε πάρα πολλά κρούσματα με αθλητικά συγκροτήματα, με περιφράξεις, με υποδομές που έχουν για να βγαίνουν τα προϊόντα τους, είτε αυτές αφορούν τα αμπελοειδή, είτε αφορούν τα θερμοκήπια. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ο Δήμος από την άλλη πάλι έχει μεγάλο πρόβλημα, τεράστια ζημιά καθημερινά. Από την άλλη υπάρχει το οργανωμένο έγκλημα με τις ένοπλες ληστείες. Υπάρχει μία έξαρση του εμπορίου των ναρκωτικών που πλήττουν ιδιαίτερα τη νέα γενιά. Αυτά όλα πρέπει να αρχίσουν να καταπολεμούνται. Και χθες πιστεύω ότι μπήκαν οι βάσεις στην πρώτη συνεδρίαση. Θα ακολουθήσουν κατά 7 χρονικά διαστήματα και άλλες συναντήσεις οι βάσεις για να λύσουμε έστω και στοιχειωδώς το πρόβλημα της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας στην πόλη της Κορίνθου. Υπάρχει μια άλλη παράμετρο που αφορά τα σχολικά συγκροτήματα, τα σχολεία. Και εκεί θα γίνουν παρεμβάσεις.